Γεια σας. Άντε, βοηθήστε τον Κώστα μας να πάει για ψάρεμα ή να μην πάει. Να μην πάει. Α, κόψε, κόψε την τύχη του ανθρώπου. Γεια, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες του Α. Να πω ένα μικρό σχόλιο. Με συμπαθάτε που θα χρησιμοποιήσω την αγγλική γλώσσα. It's έτσι. Okay. Αλλά είναι κάτι ωραίο το οποίο διάβασα σήμερα το πρωί. Πείτε μου. Γιατί ονομάζεται στα αγγλικά ο Μάιος, ονομάζεται May, έτσι. Α, μπορεί να είναι maybe this, maybe that. Maybe rain, maybe not. Ή, το κατάλαβα. Έπιασα το όμως, κύριε Νικολαίδη, είδατε. Γι' αυτό είσαι μια δημοσιογράφος στις πρώτες γραμμές. Λοιπόν, ο Μάιος, maybe, λοιπόν, maybe I am, maybe I am not. Επειδή λοιπόν ο Μάιος κατά τους Άγγλους μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς, μπορεί να είναι θερμός, μπορεί να είναι ψυχρός, και σε εμάς φαίνεται ότι εξελίσσεται κάπως έτσι. Καθώς οι προηγούμενες μέρες και η σημερινή με τις θερμοκρασίες αισθητά πάνω της κανονικής θα έχουν μια αισθητή πτώση, ιδιαίτερα Σάββατο και Κυριακή, για να κυμανθούν την Κυριακή σε επίπεδα λίγο πιο κάτω από τα κανονικά. Mm-hmm. Θα έχουμε βροχές. Χθες και προχθές ήταν εξαιρετικές ημέρες, πολύ όμορφες. Καλοκαιράκι το είχαμε ονομάσει, γιατί θα είχε μια μικρή σύντομη διάρκεια αυτό το σύστημα ψηλής πίεσης που μας επηρεάζει από τις προηγούμενες βροχές, από το προηγούμενο Σαββατοκυριακό μέχρι αυτό. Λοιπόν, ο καιρός θα δείξει και πάλι, ας μου επιτραπεί η χρήση του όρου, θα δείξει και πάλι τα δόντια του, καθώς θα έχουμε ιδιαίτερα τα απογεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανότητα χαλαζόψωσης την Κυριακή, το Σάββατο, και βέβαια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας για να κυμανθεί αυτή κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αντιλαμβάνεστε ότι... Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Μάιος, ο οποίος σηματοδοτεί τον τελευταίο μήνα αυτής της μεταβατικής περίοδου από το χειμώνα προς το καλοκαίρι, και περισσότερο πρέπει να θυμίζει καλοκαίρι παρά έλευση χειμερινών συστημάτων στην περιοχή της Κύπρου, θα είναι τέτοιος. Άμα έχουμε ένα χειμερινό σύστημα στην περιοχή της Κύπρου με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ο Κώστας πριν μας είπε ότι είχε ανέμους. Το πρωί που μιλούσαμε με τον Νίκο μέχρι να έρθει από Αγία Νάπα, μου είπε ότι ότι φυσούσε πάρα πολύ. Αυτό συνεχίζει. Σε όλες τις περιοχές τις προσύνημες προς τον ανατολικό άνεμο, δηλαδή όλα τα νότια παράλια, ιδιαίτερα όμως στην περιοχή Λεμεσού, την ελεύθερη περιοχή του κόλπου Αμοχώς, του Κάβο Γκρέκο, αεροδρόμιο Πάφου, κόλπο Πόλεως Χρυσοχούς, κάτω πύργο Τηλιρίας, όλες αυτές οι περιοχές, αλλά και οι ανατολικές περιοχές του Τροόδους, έχουν ένα πεδίο ανέμων το οποίο φτάνει την ένταση των 4, ενδεχόμενα σε κάποιες περιοχές και 5 μποφόρ, αλλά ο άνεμος σταδιακά θα αλλάξει διεύθυνση, καθώς θα τραπεί σε νότιο-δυτικούς, έτσι, νότιο-δυτικούς ανέμους κυρίως, περίπου της ίδιας έντασης, και αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα, θα έχει ως αποτέλεσμα και την άνοδο της θερμοκρασίας στους 31 περίπου βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα όρινα. Θερμοκρασίες οι οποίες, όπως προανάφερα, αύριο θα κυμανθούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ίσως το 27, το 28 και την Κυριακή το 25 με 26 να είναι οι θερμοκρασίες που θα Άρα έχουμε. Άρα για αυτές τις θερμοκρασίες, ναι. Απλώς θα έχουμε και αυτά που έρχονται μαζί, έτσι τα... Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα Σάββατο και Κυριακή, γάμοι, βαφτίσεις, ανοιχτός χώρος. Ναι, ναι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα είναι με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αντιλαμβάνεστε αν εκεί που υπάρχει μια κοινωνική έτσι συγκέντρωση θα δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Όχι, παιδιά, δεν ρωτώ τον άνθρωπο για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα να είναι εδώ μαζί μας 7 και 10 να μας τα πει για τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα θα εκπροσωπώ την Κύπρο σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό, οπότε θα είναι αδύνατο να είμαι μαζί σας. Πάτε κύριε Νικόλα, ήδη βάλα σας μέσα στον οδηγό. Πείτε μου, ναι, συγγνώμη, απολογούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται και τη Δευτέρα θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, θα υπάρχουν διαστήματα με μεμονωμένες βροχές και είναι πιθανή η εκδήλωση καταιγίδα στις μεσημβρινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Άρα, ο κύριος όγκος των φαινομένων θα είναι Σαββάτο, κυρίως μεσημέρι, απόγευμα, Κυριακή και πάλι την ίδια ώρα πιο ασθενή και Δευτέρα ακόμα πιο ασθενή τα φαινόμενα. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε